Θα καλημερίσω τον κύριο Χριστοφοράκη, τον Δημήτρη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς τους ακροατές σας και καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Έτσι, να είμαστε όλοι μας καλά. Για να πάμε να δούμε το τι είναι αυτό το οποίο έχουμε ως εκκρεμότητες και στο να πάρουμε και στο να δώσουμε. Πάμε πρώτα με τα δύσκολα λοιπόν, το τι έχουμε να δώσουμε και το τι υποχρεώσεις έχει. Υπάρχουν ακόμα μέχρι τέλος του έτους. Μέχρι τέλος του έτους λοιπόν η εορταστική υποχρέωση είναι η πληρώμη των τελών κυκλοφορίας που μέχρι και τώρα που μιλάμε καταληκτική της ημερομηνία. Είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα του έτους να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας ή να κατατεθούν οι πινακίδες των οχημάτων που δεν θα πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας τους, έστω και προσωρινά. Έχουμε να καταβάλουμε την δόση του φόρου εισοδήματος, τη δόση του έμφυα για όσους δεν έχουν εξοφτήσει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, καθώς και δόσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή για όσους δικαιούχους έχουν επιλέξει την αποπληρωμή της 96 δόσεις. Αυτές είναι εννοείται, οι δόσεις των ρυθμίσεων σε όσους έχουν ρυθμισμένες οφειλές και για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ΦΠΑ, τα φόρους των υπηρεσιών. Τις γνωστές υποχρεώσεις που έχουν όσοι ασκούν το επιχειρήν στη χώρα μας μηνιαία. Από εκεί και μετά, σε επίπεδο δηλωτικών υποχρεώσεων, πολύ σημαντικές δηλωτικές υποχρεώσεις που απομένουν έως το τέλος του έτους είναι η δήλωση των αναδρομικών εισοδημάτων που οι πολίτες έλαβαν κατά το έτος 2021 και αφορούσαν προηγούμενα φορολογικά έτη. Αφορά κυρίως συνταξιούχους, όμως υπάρχουν και αρκετές άλλες κατηγορίες, κυρίως δικαιούχων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, που είναι πολύ πιθανό να έχουν αναδρομικά τέτοιου είδους. Έχουμε επίσης την υποχρέωση της υποβολής του δήλωσης φόρου εισοδήματος για πληρωνόμους τα νόντων εντός του 2021. Έχουμε την θέωση να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος όσοι για πρώτη φορά δήλωσαν φορολογική κατοικία χώρα του εξωτερικού. Έχουμε επίσης την υποχρέωση για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες κρίθηκε στην πρώτη εκαθάριση ότι πρέπει να επιστρέψουν το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής και αυτό οφειλόταν σε μία ανάρτηση δικαιολογητικών έως 30-12 να αναρτήσουν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά τους ώστε να επιστρέψουν μετά με νέα εκαθάριση που θα τρέξει στο τμήμα που τους αντιστοιχεί. Το τυπικό δηλαδή πιστοποιητικό που δεν ανέβει και να ανέβει είναι κρίμα κάποιος να πληρώσει το 100% και μάλιστα σε μία δόση. Και από εκεί και μετά πάμε στο κομμάτι των χρημάτων που έχουμε να λαμβάνουμε. Είπα τα δύσκολα πολύ γρήγορα όπως ακούσατε. Λόγω των ημερών. Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν καταπίνονται αυτές οι υποχρεώσεις. Υπάρχουν όμως και δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Δεν μου λέτε κύριε Χριστοφοράκη, μέσα σε αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε, 1, 2, 3, 5, 10, 12 είναι πάρα πολλές, και με τις δηλώσεις που πρέπει να βάλουμε, να καταθέσουμε, εκείνη που πρέπει να καταθέσουμε δηλώσεις, όπως επίσης και με τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να καταβάλουμε προς την κρατική διοίκηση. Υπάρχουν από αυτές κάποιες περιπτώσεις στις οποίες γίνεται κάποια ρύθμιση αν δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε? Το σύνολο των περιπτώσεων γίνεται ρύθμιση εκτός από τις περιπτώσεις που είναι ήδη ρυθμισμένες από τη φορολογική διοίκηση, δηλαδή εκτός της περίπτωσης της επιστρεπτέας προκαταβολής και εκτός των τελών κυκλοφορίας, τα οποία δεν ρυθμίζονται, καταβάλλονται στο σύνολο τους. Τώρα, όσον αφορά το φόρο εισοδήματος, μία δόση που δεν μπορούμε να καταβάλουμε, μπορούμε να τη ρυθμίσουμε σε περισσότερες δόσεις. Φαντάζομαι όμως ότι όποιος είχε τέτοια αδυναμία, το είχε κάνει στους προηγούμενους μήνες, μιας και δόση φορολογίας εισοδήματος έχουμε από τον 8ο, όπως επίσης και στον έμφυα. Αυτά μπορούν να ρυθμιστούν. Η βασική εορταστική υποχρέωση που όλα τα χρόνια μας ταλανίζει είναι τα τέλη κυκλοφορίας και αυτά, επειδή είναι τέλη, δυστυχώς δεν μπορούν να ρυθμιστούν. Έχει πάρει παράταση και το πόθεν έσχες? Έχει πάρει παράταση και το πόθεν έσχες, γι' αυτό δεν αναφέρθηκα στη συγκεκριμένη υποχρέωση, όπως επίσης έχει πάρει παράταση και η πλατφόρμα για τους αγρότες προκειμένου να δικαιούνται το μειωμένο φόρο εφόσον επιλέξουν να πουλήσουν το προϊόν τους είτε σε συνεταιριστικό σχήμα είτε με συμβολαϊκή διαοργία. Έχει πάει 28 Δευτέρου συγκεκριμένη πλατφόρμα. Βέβαια, συγκεκριμένη πλατφόρμα, κυρία Βουλγεράκη, επειδή
θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι στην αρχή του χρόνου θα πρέπει να δώσουμε χρόνο ολόκληρης εκπομπής να συζητήσουμε γύρω από αυτήν για τους αγρότες, μια και φέτος χρονιά που ευτυχώς είναι καλή σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο τιμής. Άρα λοιπόν οι αγρότες μας θα δηλώσουν εισοδήματα και παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη δράση, διότι δίνει μείωση του φόρου έως και 50% υπό τις προϋποθέσεις βέβαια που βάζει. Θέλει όμως πολύ κουβέντα αυτό και υπάρχει χρόνος για να την κάνουμε. Να το δούμε. Πρώτο Θεός από την καινούργια χρονιά, να είμαστε όλοι μας καλά για να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό από τη στιγμή που είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθά τον αγροτικό κόσμο. Πάντως, μιας και μιλάμε για παραγωγούς, θα πρέπει να πούμε και για κτηνοτρόφους. Πρώτον, ότι υπάρχει η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση των 60 εκατομμυρίων ευρώ αναφορικά με τα λιπάσματα. Ξέρουμε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει πληρωμή, η οποία θα καλύπτει σε ποσοστό 40%, όπως γνωρίζω, μπορεί να έχει αλλάξει όμως αυτό που λέω και θα με διορθώσετε, την αύξηση του συνολικού κόστους στην τιμή αγοράς των λιπασμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Και επίσης γνωρίζω ότι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ή νομικές οντότητες γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα. Επίσης εδώ λένε ότι η ενίσχυση αυτή, δηλαδή για τα λιπάσματα, ότι είναι ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, αλλά με αυτό το ακατάσχετο είναι κάτι που τελευταία γίνεται πολύς λόγος, είτε για τους κτηνοτρόφους είτε για τους αγρότες. Γίνεται πολύς λόγος γιατί συμβαίνει το εξής, υπάρχει η εξής αριθμία. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός που δηλωθεί, ούτως ώστε να καταργηθεί όποια ενίσχυση, είτε είναι η βασική ενίσχυση, είτε οι γνωστές επιτροπές, είτε μια έκτακτη ενίσχυση όπως αυτή που αναφέρεται τώρα, έχει κατασχεθεί, έχει δεσμευθεί είτε από το δημόσιο, είτε, οπουδήποτε, είτε από οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, ναι μεν. Υπάρχει το όριο των 7.500 ευρώ για τις επιδοτήσεις, για αυτό που λέμε το πλαίσιο των επιδοτήσεων, βασική πράσινη ενίσχυση κτλ. Όπως είναι επίσης ακατάσχετο και ανεκχώρητο το ποσό που αναφέρατε προηγουμένως που αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους. Όμως, εάν ο λογαριασμός είναι δεσμευμένος, τα χρήματα μπαίνουν στο λογαριασμό, δεν μπορεί να τα λάβει κανείς και θα πρέπει ο αγρότης να ασκήσει ένδικα μέσα, ούτως ώστε να απεμπλακεί το συγκεκριμένο ποσό σε αρκετά τραπεζικά καταστήματα. Ναι, μεν δεν τα παίρνει κανείς, δηλαδή παραμένει στο λογαριασμό όμως και ο αγρότης δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Οπότε εκεί απαιτείται το εξής πράγμα. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από τους αγρότες όταν δηλώνουν το λογαριασμό που θα καταβληθούν τα χρήματα, εφόσον μάλιστα η περίοδος καταπολής είναι πολύ μικρή. Και η ευχή θα έλεγα, όσο και αν ακουστεί κάπως, να μην δεσμευτεί ο λογαριασμός ο συγκεκριμένος στο μεσοδιάστημα, την περίοδο της αίτησης, την περίοδο καταπολής, γιατί μετά μπλέκουμε σε ένα κυκαιώνα δικαστική διαμάχη που δικαιώνεται με ο αγρότης, όταν δικαιωθεί όμως και θα λαμβάνει τα χρήματα την περίοδο πραγματικά. Έχετε παραδείγματα, δηλαδή, και για το αν αυτή την ώρα παραγωγή έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, γιατί έχει μπλοκαριστεί το ποσό το οποίο τους αναλογεί για να πάρουν μέσω της ενίσχυσης, αλλά λόγω χρεών υπάρχει θέμα? Γνωρίζετε αν τα περιστατικά αυτά είναι πολλά από την μέχρι στιγμής εικόνα που μπορεί να έχετε, κύριε Χριστοφοράκη, από εσάς τον ίδιο, από τους συναδέλφους σας? Αυτό θέλω να πω, γνωρίζοντας τι γίνεται. Και πείτε μου επίσης, όταν λέτε ότι μπαίνεις μέσα σε πια μια πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία, χρονικά και οικονομικά, τι μπορεί να σου στοιχήσει όλο αυτό? Δηλαδή, για να το ξεμπλοκάρω πρέπει να πάω στα δικαστήρια? Εντάξει, αυτό είναι κυρίως νομικό το ζήτημα, το χρόνο που απαιτείται. Εμπειρικά είπα, μήπως ξέρετε. Εμπειρικά σας λέω ότι σίγουρα στο καλύτερο σενάριο απαιτείται τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι κανείς δεν θα κάνει προσφυγή σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο για να αλλάξει να διατηρηθεί δηλαδή η δέσμευση του συγκεκριμένου ποσού στο λογαριασμό μέσα. Να πω όση ώρα μιλάμε ότι ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών στην ΕΤ πριν, όση ώρα μιλάμε έγινε αυτό, την παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας έως τέλος Φεβρουαρίου. Καλό είναι αυτό. Έτσι, να πούμε. Το ανακοίνωσε ο κύριος Ταϊκούρας πριν από λίγο, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ανακοίνωσε ως τέλος Φεβρουαρίου. Μάλιστα.
Μήπως είπε και ακούσατε ή είδατε αν θα το πάμε, μπορούμε να το πάμε και τμηματικά, γιατί ξέρετε μέσα ας πούμε σε αυτούς τους μήνες ή άπαξ τέλος Φεβρουαρίου ό,τι έχεις το πληρώνεις. Δεν, επειδή όσο ώρα μιλάγαμε για την είδηση και εγώ φαντάζομαι ότι δεν είπε κάτι τέτοιο, γιατί θα έπαιζε παράλληλα σαν θέμα και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ίσως κάποιος είναι να καταθέσει τις πινακίδες πλέον, γιατί αυτή είναι η μεγάλη ανάσα στις 28 Φεβρουαρίου χωρίς να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2023 και να τις λάβει ένα μήνα αργότερα πληρώνοντας τα 9 δωδέκατα του των τελών. Πάντως τα τέλη κυκλοφορίας όπως μου λέτε δεν προβλέπεται να καταβάλλονται πνευματικά και στην περίπτωση που κάποιος πολίτης επιλέξει να καταθέσει πινακίδες προσωρινά, να τις λάβει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό γίνεται άπαξ μία φορά το χρόνο και δεν μπορεί να τις ξαναπάρει πίσω μετά στην περίπτωση αυτή πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας ολόκληρη του έτου. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη φορά. Κρατάμε λοιπόν αυτή την πληροφορία που μας δώσατε μόλις ανακοίνωση από τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, ότι η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας παρατείνεται μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου του 2023. Είναι μια ανάσα σημαντική, υποχρέωσή μας είναι ούτως ή άλλως, αλλά μέσα σε όλα αυτά τα οποία ήδη προαναφέραμε ότι έχουμε να πληρώσουμε και μας είπατε, μας ενημερώσατε, όσο γρήγορα τα λες ή ακόμα και ποίημα ή και να τα τραγουδάς, ξέρουμε ότι είναι υποχρέωση και βγαίνουν από την τσέπη του καθενός από εμάς. Λοιπόν, λέγατε ότι αυτή η ιστορία με το ακατάσχετο, τα 7.500 κλπ, ότι μπορεί να μην στα πάρουν αλλά δεσμεύονται όταν έχεις ρίξει και τις σχετικές υπογραφές με το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα κλπ, κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να μπεις μέσα σε μια διαδικασία μέσω δικαστηρίων για να καταφέρεις να πάρεις αυτά τα χρήματα. Δικαιώνεται, λέτε, στην πλειοψηφία του ο παραγωγός ο οποίος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να το ξεμπλοκάρει το ποσό αυτό για να το εισπράξει, να πάρει μια ανάσα, να δει πώς θα το κάνει, αλλά χρειάζεται λίγο πολύ ένα εξάμηνο μέσα στο νερό, ε? Ανάλογα ποιος είναι αυτός που έχει κάνει τη δέσμευση, αν είναι τραπεζικό ίδρυμα ή το ελληνικό δημόσιο, απαιτείται ο χρόνος. Τώρα όσον αφορά το κόστος, εξαρτάται κάθε περίπτωση από το συνεργάτη του, το δικηγόρο που θα αναλάβει να μπει στη διαδικασία, τη δικαστική αυτή διαδικασία. Mm-hmm. Πόσο κοστίζει. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε πέρα από το κόστος και το χρόνο είναι ότι είναι μια αριθμία η οποία θα πρέπει να τακτοποιηθεί νομοθετικά, όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά γενικότερα για όλους τους πολίτες. Όπως υπάρχει το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ μηνιαία σε όλους τους πολίτες. Και το κομμάτι των επιδοτήσεων θεωρώ ότι μπορεί να μπει στο ίδιο πλαίσιο και ακόμα και αν είναι δεσμευμένος ο λογαριασμός, οι αγρότες να μπορούν να λαμβάνουν τους 7.500 ευρώ έως 7.500 ευρώ την επιδότηση. Και από εκεί και πάνω, εφόσον έτσι προβλέπει η νομοθεσία, ας κατασχεθούν τα χρήματα που πρέπει να λάβουν. Μάλιστα. Λοιπόν, τι μπορείς να πάρεις τώρα, τι περιμένει κάποιος να πάρει? Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, αυτή είναι μια εβδομάδα πληρωμών. Από αύριο ξεκινάει, ανοίγει η καταβολή των πληρωμών, ξεκινώντας με το γνωστό 250 ευρώ που θα λάβουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Οι Έλληνες χαμηλοσυνταξιούχοι θα καταβληθεί σε όσους τα 250 ευρώ. Ποιος θεωρείται χαμηλοσυνταξιούχος, κύριε Χριστοφοράκη? Έως 7.000 ευρώ λαμβάνουν σύνταξη, αυτοί είναι και οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος. Όχι, λαμβάνουν σύνταξη, με συγχωρείτε. Όσοι δηλώνουν εισόδημα έως 7.000 ευρώ. Γιατί μπορεί η σύνταξη να είναι κάτω από τις 7.000 ευρώ και ένα ενίκιο, ένα εισόδημα μικρό από τα αγροτικά ή οτιδήποτε, να προσαυξάνει το εισόδημα που δηλώνεται και με αυτόν τον τρόπο να μένει εκτός περιμέτρου της συγκεκριμένης παροχής. Όλα αυτά λοιπόν υπολογίζονται. Υπάρχουν μέσα σε μια σύνταξη, κύρια σύνταξη, μπορεί να υπάρχουν ή τη σύνταξη που παίρνει κάποιος να προστίθεται ένα μικρό ποσό που μπορεί να είναι σύνταξη επιχειρίας του, της συζύγου. Αυτό προσμετράται ως εισόδημα, άρα το 250 ρωτάνε, κόβεται? Βέβαια. Αυτό που έχει τάξει κάποιος για να
Δηλαδή, αν είναι δικαιούχο. Μετακινηθείτε λίγο, γιατί τώρα δεν σας ακούω. Ναι, τώρα μου ακούτε καλύτερα. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα θέμα τώρα. Τώρα νομίζω είμαστε καλύτερα. Ας το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, λέτε, αυτό προσμετράτε συνολικό εισόδημα, οπότε τα 250 ευρώ κόβονται. Για να δει οποιοδήποτε, αν είναι δικαιούχο, συνταξιούχο, πάντα συζητάμε, αν είναι δικαιούχο του συγκεκριμένου επιδόματο, θα πρέπει να τρέξει το εκαθαριστικό, στο συνόδημα εκαθαριστικό, και να δει το εισόδημα που χαρακτηρίζεται ω φορολογητέο εισόδημα. Εκεί προστίθονται όλα τα εισοδήματα που μπορεί να λαμβάνει. Μπορεί να έχει ένα εμπράγμα το δικαίωμα σε ένα ενίκιο που να είναι 100 ευρώ, αλλά αυτά τα 100, μηνιαία, αλλά αυτά τα 100 ευρώ να υπερβαίνει το όριο των 7.000 ευρώ. Μπορεί να λαμβάνει ένα αγροτικό εισόδημα και να φορολογείται ή να μην φορολογείται αν είναι αγρότης για αυτό. Είναι συνταξιούχος αγρότης εννοώ για αυτό, και αυτό να τον αφήνει εκτός περιμέτρου δικαιούχων. Το βασικό που μπορεί να δει κάποιος που δεν θέλει να κάνει υπομονή, που έχει την αγωνία μέχρι αύριο, είναι να δει στο εκαθαριστικό του ποιο εισόδημα χαρακτηρίζεται ως φορολογητέο εισόδημα. Ωραία, το εξηγήσαμε. Πάμε, γιατί έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Χριστοφοράκη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα λάβουν αύριο οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, θα λάβουν τα 250 ευρώ. Αύριο θα λάβουν την μία μισή δόση οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων. Θα λάβουν μια μισή δόση από το, ως αντιστάθμιση μας τα 250 ευρώ των εγκολύπων. Αύριο θα λάβουν οι δικαιούχοι, οι μακροχρόνιοι άνεργοι που μπήκαν τελευταία στιγμή στην πλατφόρμα, θα λάβουν και αυτοί τα 250 ευρώ. Ενώ από την Τετάρτη και έως την Παρασκευή θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι ανεξάρτητα από ταμείο και όλοι όσοι από τις προνοιακές παροχές τους δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται. Επίσης, να πούμε ότι στον ιδιωτικό τομέα, στις 21 του μήνα, υπάρχει υποχρέωση στις επιχειρήσεις να καταβάλουν το δώρο Χριστουγέννων. Είναι αυτή την εβδομάδα η καταβολή των λοιπόν συντάξεων κλπ. Για αυτά τα 250 ευρώ για τους μακροχρόνια ανοργούς, με ρωτάνε, σας ρωτάνε μέσω εμένα το εξής. Είναι αλήθεια αυτό που έχει υποθεί, ότι θα το παίρνουν για ένα χρόνο? Όχι, τα 250 ευρώ είναι μια εφάπαξ παροχή, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Θα δοθεί άπαξ, όπως σας είπα, αύριο. Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται, είναι περίπου στις 30.000 δικαιούχους ανά τη χώρα. Αυτό που σας ρωτάνε, το θυμάμαι τις προηγούμενες ημέρες να αναγράφεται, να λέγεται ότι, ξέρετε, υπάρχει κάποια ρύθμιση, κάποια τροπολογία που λέει το εξής, ότι θα παίρνουν για ένα χρόνο αυτή τη βοήθεια οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή τα 250 ευρώ. Ίσως εξ αυτού ορμόμενοι σας ρωτάνε, κύριε Χριστοφοράκη, αν είναι αλήθεια τελικά. Επειδή είδα τον προϋπολογισμό, δεν είδα κάτι τέτοιο να είναι γραμμένο, και αν κάτι δεν είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό, ίσως ανακοινωθεί προεκλογικά. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει. Ωραία, εντάξει, αυτό είναι μια καλή διευκρίνηση και σας ευχαριστώ. Ναι. Είναι εφάπαξ παροχή, θα δοθεί σε μακροχρόνια ανέργους με ανεργία, δηλαδή από 12 έως 24 μήνες. Η ημερομηνία που έπρεπε κάποιος να είναι μακροχρόνια άνεργος είναι η 30/11. Και η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έληξε σήμερα το πρωί στις 7. Μάλιστα. Για αυτό το κομμάτι, και εφόσον με τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Οικονομικών, παρέμειναν δικαιούχοι του προγράμματος εκτός αιτήσεων, επειδή οι μέρες ήταν ελάχιστες, ήταν μόλις 4 ημέρες περιλαμβανομένες της Κυριακής για να γίνουν αιτήσεις, εάν έχουν μείνει κάποιες χιλιάδες ή κάποιες εκατοντάδες πολίτες, καλό θα είναι να ξαναμίξει το πρόβλημα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.